Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είχε να γυρίσει παιχνίδι ΑΕΚ πρωταθλήματος από το μάτι στα Γιάννενα τον Νοέμβριο του 21. 1-0-2-1, ναι. Να κάνει, όχι να ισοφαρίσει, να κάνει ολική ανατροπή. Από τότε ναι, να το κάνει. Από... Ναι. Τώρα σου βάλω εγώ άλλο. Από πότε έχεις να νικήσεις τον Άρη δύο φορές κανονική διάρκεια μέσα έξω? Κανονική διάρκεια. Μέσα έξω, ναι. Πρέπει να είναι πολύ. Το 2006-2007. Mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια, ναι. Εντάξει, βρίσκει δυσκολίες. Είναι και εντάξει, ο Άρης είναι ομάδα παραδοσιακά. Μόνο που αναγκάζει μια ομάδα να αλλάζει φανέλα χρώματα, δημιουργεί έτσι μια κακή ψυχολογία. Απλά στη Φιλαδέλφια ο Άρης δεν έχει πολλές νίκες. Όχι. Μία νίκη νομίζω. Δεν καλά, το 2006 και μετά δεν υπάρχει Νέα Φιλαδέλφια πλέον, οπότε... Ναι, γιατί, ναι, επειδή παίζει Φιλαδέλφια σήμερα. Ναι. Και ήταν και το τελευταίο μάτς του προηγούμενου γηπέδου με τον Άρη. Με τον Άρη τον τελευταίο μάτς. Ναι, ήταν τελευταίο. Ναι, ωραία. 5-1. Λοιπόν, τώρα η φόρα στην έδρα υπάρχει, είναι δεδομένο, θα υπάρχει και σήμερα. Τώρα αυτό θα το δούμε. Εντάξει, τώρα ξέρεις, αυτά τα ρεκόρ είναι και κίνδυνος καμιά φορά. Όχι, δεν μίλησα για τη φόρα, μίλησα για ρεκόρ, για τη φόρα. Γιατί μου πάει και φόρα. Η φόρα, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι από μόνο της η Φιλαδέλφια με τον κόσμο δημιουργεί μια κατάσταση καλή. Τώρα ο Άρης μετά και τον αποκλεισμό και έτσι όπως ήρθε με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, σίγουρα δεν έχει την καλύτερη ψυχολογία. Είναι όμως ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Άρης τα τελευταία χρόνια πάντα δυσκολεύει την ΑΕΚ. Mm-hmm. Και στο ΆΚΑ τη δυσκόλευε και στο Χαριλάου ανάλογα. Μόνο φέτος τον πρώτο γύρο ήταν έτσι, μετά το πρώτο 15 λεπτό ήταν μια πολύ εύκολη επικράτηση και μπορούσε να έχει και μεγαλύτερο σκορ με τις ευκαιρίες που είχε η ΑΕΚ. Αλλά είναι σήμερα μια πρόκληση, γιατί με την νίκη θα βρεθεί και πρώτη φορά μόνη πρώτη ΑΕΚ, έστω και με αγώνα περισσότερο το Παναθηναϊκό. Θα διενυκτερεύσει πρώτη. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Mm-hmm. Σημαντικό η επιστροφή του Ελίασον, είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα το δούμε, αλλά είναι στην αποστολή, αυτό είναι ναι. Πάρα πολύ καλό νέο. Λέγαμε ότι 1η Φεβρουαρίου θα μπει κανονικά και 29 Ιανουαρίου είναι στην αποστολή. Εντάξει, δύο μέρες, τρεις κόλλες, κανονικά είναι. Ναι, αλλά έχει μπει και νωρίτερα, γιατί ναι. Προπονήσεις κανονικές κάνει όλη την εβδομάδα. Τώρα, από εντεκάδα δεν ξέρω τώρα τι θα αλλάξει, τι θα διατηρήσει σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ναι. Σίγουρα επιστρέφει ο Γκαρσία, έτσι, είναι έτοιμος. Δηλαδή από τις 11 που παίξαν με τον Ιωνικό, ναι. Υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να παίξει κάποιο λόγο, έχει τραυματισμό, τιμωρία κτλ. Όχι. Όχι. Σίγουρα θα είναι ο Γκαρσία στη θέση του Πανφέρτ σε σχέση με την προηγούμενη εντεκάδα. Mm-hmm. Και τώρα θα δούμε τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή μήπως παίξει με ένα κεντρικό χαφ, με ένα αμυντικό χαφ, το Σιμάνσκι ή τον Γιόνσον και πάλι δίπλα τον Πινέδα. Ναι. Για να ξαναμπεί από την αρχή ο Γκατσίνοβιτς αριστερά, όπως ήταν παλιά, και δεξιά ο Άμραμπατ. Mm-hmm. Μήπως βάλει δεξιά, ας πούμε, τον Πινέδα ή τον Γκατσίνοβιτς και παίξει αυτοί οι δύο και δεν παίξει ο Άμραμπατ, δεν ξεκινήσει. Θα το δούμε. Εκεί τώρα δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι θα γίνει. Μάλιστα. Ποια άλλη απουσία υπάρχει στο Ελίασον, ποιος είναι ακόμα τραυματίας? Τώρα είναι μόνο ο Μοχαμάτη και ο Φερνάντες που έχει μια ελαφριά θλάση και θα χάσει αυτό το μάτς και πιθανόν και το μάτς στο Περιστέρι. Και ο Μοχαμάτη γυρίζει τέλος του μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το συζητάμε ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Τι άλλη ιδιαιτερότητα μπορεί να έχει αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, τη ΑΕΚ? Τι άλλη ιδιαιτερότητα μπορεί να έχει? Κοίτα, καταρχάς πρέπει, επειδή να δούμε μια βελτίωση στο κομμάτι με τα καπνογόνα. Ναι. Να μην, εντάξει, και με τον Πανετολικό άναψαν αλλά λίγα. Δηλαδή και χθες έκανε και έκκληση και ο Αλμέιδα από τη συνέντευξη που έδωσε στην Κοσμοτέ, συγγνώμη. Ναι. Πριν το μάτς, την καθιερωμένη, είπε ότι είναι πάνω απ' όλα θέμα υγείας. Και για τους παίχτες σίγουρα είναι, και για τον προπονητή, και για κάποιους φιλάθλους. Και για το ρυθμό, γιατί κοίταξε ο γηπεδούχος θέλει να παίξει μπάλα. Και άλλο είναι και ο ρυθμός σίγουρα που κόβεται άμα υπάρξει διακοπή όπως είχε υπάρξει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αυτά. Δεν... 11 νίκες, δέκα νίκες στο γήπεδο. Ναι, έχει 10 νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ναι. Και τώρα αρχίζουν τα παιχνίδια ντέρμπι. Δηλαδή πρέπει ούτως ή άλλως να υπάρχει προσοχή, γιατί αν υπάρξει τιμωρία σίγουρα θα είναι σε ντέρμπι. Μόνο ναι. Υπάρχει πρέπει ένα παιχνίδι με το Λεβαδιακό, αλλά τώρα δεν μπορούμε τώρα να σκεφτόμαστε έτσι. Όχι, πάντως στην κανονική διάρκεια τα ντέρμπι είναι έξω, έτσι. Με ΠΑΟΚ και. Όχι, με Ολυμπιακό είναι μέσα. Με ΠΑΟΚ ναι, και Ολυμπιακό τελευταίο μέσα. Είναι και το κύπελο. Οπότε, είναι και το κύπελο. Ναι. 8 ή 9 Φεβρουαρίου θα γίνει ο αγώνας με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια. Το πρώτο μάτς. Οπότε ναι, θέλει.
θέλει μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Στα μεταγραφικά θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τρεις μέρες μείνανε. Mm-hmm. Δύο ουσιαστικά, Δευτέρα, Τρίτη. Δεν ξέρω, σήμερα το βλέπω λίγο δύσκολο να γίνει. Χθες υπήρχε ένα του Κάλτσο Μερκάτο ότι έχει κλείσει συμφωνία η ΑΕΚ με τους Earthquakes για τον Κικάνοβιτς. Δεν έχω την ίδια πληροφόρηση. Οι κύριοι πληροφορίες λένε ότι... 31 του μήνα τελειώνουν, έτσι. Μετά νομίζω κάτι. Ελεύθερος μπορεί να πάρει κάποιος, δεν νομίζω. Μετά και δεν το Φεβρουάριο. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Να τελειώνει επιτέλους. Είναι ξέρεις, και κουραστικό να τράβω την μεταγραφή του περίοδου. Να ξέρεις μέχρι πότε να ψωνίσεις, να τελειώνεις, ας πούμε, έτσι. Ναι, εντάξει. Κοίτα, η ΑΕΚ ούτως ή άλλως, η αλήθεια είναι δεν κυκόταν για μεταγραφή σε αυτή την περίοδο. Ναι. Απλά. Κοίταξε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή ακόμη και μέχρι τώρα, μέχρι την Πέμπτη ας πούμε, προσπαθούσε να πάρει ένα center back που τον ήθελε και για το μέλλον, τέλος πάντων δεν έγινε αυτή η μεταγραφή, πήγε σε άλλη ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν από αυτούς που έχει εξετάσει κάποια περίπτωση προχωρήσει μέσα στο διήμερο. Να σου πω από Δευτέρα, γιατί εγώ δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, σε αγωνιστική ημέρα να ασχολούμαστε έτσι με παρασκήνια, μεταγραφές και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Ναι, δεν διαφωνώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ να είμαι φόκους στο γήπεδο. Σκέφτομαι το match μόνο, ας πούμε, κατάλαβες τώρα. Ναι, εντάξει, νομίζω και η ομάδα το γήπεδο σκέφτεται. Τώρα, ναι, αλλά λέω για τους φιλάθλους που σκέφτονται αεροδρόμια, μεταγραφές κτλ. Δεν ξέρω. Ίσως και στην ΑΕΚ και ο κόσμος να μην σκέφτεται τόσο πολύ τις μεταγραφές σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, είναι λίγο ελληνικό φαινόμενο, δεν θέμα ΑΕΚ ή οποιασδήποτε ομάδα. Έτσι λίγο το μεταγραφικό μας έχει γίνει λίγο βίωμα. Είναι ομάδες και ανταγωνίστες ΑΕΚ που χρειάζονταν και παίχτες για να τους βάλουν κατευθείαν στην ομάδα. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν είχε τέτοιο θέμα. Δηλαδή δεν είχε θέμα ότι ήθελε οπωσδήποτε να παίχτη για την 11η της σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Οπότε είχε μεγαλύτερη έτσι, άνεση και μεγαλύτερη δυσκολία στο να κάνει κάτι, γιατί όταν θες ένα παίχτη, ας πούμε, κοιτάς και που δεν το χρειάζεται άμεσα, δηλαδή να παίξει την άλλη εβδομάδα, ας πούμε. Όπως σωστά. Ας πούμε στο Παναθηναϊκό Μαντσίνη που παίξε μετά από μια μέρα ή ο ΠΑΟΚ που ήθελε κάποιους παίχτες που κυνηγούσε από το καλοκαίρι και δεν μπορούσε να τους πάρει. Και ο Ολυμπιακός στο δεξιμπακ που έφερε που έπαιξε αμέσως. Οπότε τη μεταγραφή την κάνεις το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Οπότε, αλλά ξέρεις τι, είναι μερικές φορές που μπορεί να βρεθεί μια ευκαιρία τώρα. Ναι, εντάξει. Και για ένα παίχτη που το καλοκαίρι θα είναι πιο δύσκολο. Ωραία. Οπότε, αν γίνει κάτι, μπορεί να γίνει με κάτι τέτοιο. Σωστά. Τώρα, 30 και 31 Ιανουαρίου, βέβαια, οι ευκαιρίες θα σου κάτσουν πιο νωρίς. Έχει τελευταία μέρα, είναι πιο δύσκολο, αλλά. Κοίτα, εντάξει. Η τελευταία μέρα έχει το εξής, ότι μπορεί κάποιος παίχτης μέσα στο Γενάρη από μια ομάδα άλλη που να κάνει για την ΑΕΚ, ας πούμε, από μεγαλύτερο πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, να κατάλαβε ότι. Να υποχωρήσει σε διαπραγμάτευση ή να δεχτεί την ομάδα που δεν την ήθελε. Και να πιέσει την ομάδα του να τον δώσει ή να είναι και αυτός πιο συγκαταβατικός στο οικονομικό κομμάτι. Οπότε, γι' αυτό λέω για τις δύο τελευταίες μέρες. Έχουν γίνει πολλές τέτοιες μεταγραφές. Δηλαδή, τον Αραούχο ή άκρη τον πήρε. Η ιστορία στη Λασπάλμα με το αλκοτέστ και βρήκε την ευκαιρία και τον πήρε. Μια τέτοια περίπτωση δεν πρέπει να τον αποκλείσουμε και εκεί δεν μπορούμε να ξέρουμε και σε ποια θέση θα είναι. Έγινε, Κώστα μου. Σωστός. Καλή δουλειά και ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά πάμε στη δελτίο.